Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε ποινή ισόβιας κάθριξης στον Αγιούμ Ελ Χαζανί, που τον Αύγουστο του 2015 πραγματοποίησε αποτυχημένη τρομοκρατική επίθεση μέσα σε τρένο. Ο 31 ετών Μαροκινός άνοιξε πύρισα αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ-Παρίσι, αλλά χάρη στη γενναιότητα τεσσάρων επιβατών συνελήφθη. Τρεις Αμερικανοί τουρίστες, οι δύο εκ των οποίων ήταν στρατιώτες, και ένας Βρετανός τον αφόπλησαν αφότου είχε τραυματίσει τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Χαζανί είχε λάβει εντολές από τον εγκέφαλο των αιματηρών επιθέσεων του Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι, Αμπντελχαμίντ Αμπαούντ. Ο Χαζανί είχε πάνω του 300 σφαίρες και αρχικά ισχυρίστηκε ότι απλά ήθελε να κάνει ληστεία, όμως κατόπιν ομολόγησε ότι σκόπευε να σκοτώσει Αμερικανούς ως εκδίκηση για τους βομβαρδισμούς στη Συρία. Οι τέσσερις ήρωες επιβάτες έλαβαν το μετάλλιο της Λεγιώνας της Τιμής από τον τότε Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Ανάμεσά τους ήταν και ο ελληνικής καταγωγής Άλεξ Καρλάτος, ο οποίος ήταν μέλος εθνοφυλακής του Όρεγκον και είχε πολεμήσει στο Αφγανιστάν.